Δικαστηρίων. Ψέματα. Δεν μπορούμε πια να πάμε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν θα το μαθαίνουμε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Καμπαγιάννη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, πολιτική αγωγή Δίκης Χρυσής Αυγής, μια ζωή στα κινήματα και στο δρόμο. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που αρκετοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ρίχνει μαύρο στην ενημέρωση και η κυβέρνηση λέει δεν κάνω τίποτα διαφορετικό από ό,τι ίσχυε? Κύριε Μελιγκόνη, πριν να διορθώσω τον αγαπητό σας συνάδελφο, ήταν λάθος τα νούμερα τα οποία έδωσε σε σχέση με τους ψηφοφόρους. Ναι, τα διάβασα και εγώ σήμερα. Στη Γαλλία βγαίνουν από τον πρώτο γύρο, ήταν 10 εκατομμύρια οι ψηφοφόροι της Λεπέν, ήταν 9 εκατομμύρια οι ψηφοφόροι του μετόπου. Και ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια ψηφοφόροι του Μακρόν. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί έχει σημασία. Δεν λέω ότι τα 10 εκατομμύρια είναι λίγα. Δώσατε τους αριθμούς του δεύτερου γύρου. Του δεύτερου γύρου. Το δεύτερο γύρο όμως δεν ψηφίζουν όλες οι περιφέρειες. Έχουν ήδη εκλεγεί κάποιοι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βουλευτές από τον πρώτο γύρο. Αλλά και πάλι τα 10 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Είναι σημαντικό όμως να θυμηθούμε τα 9 εκατομμύρια. Είναι πρώτο κόμμα τα 10 εκατομμύρια. Την αριστερά και τα 6 εκατομμύρια τα οποία ψήφισαν τον Μακρόν για να έχουμε σωστή εικόνα του συσχετισμού. Σωστό. Αυτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε που παρενέβηνε με αυτόν τον τρόπο. Καλά κάνατε. Εγώ μίλησα για το δεύτερο γύρο, γι' αυτό είπα το νούμερο. Ναι, το κατάλαβα. Τώρα, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Μελιγκόνη, ότι η διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση με τη διατύπωση που επέλεξε, στην πραγματικότητα θέτει σε κίνδυνο το δικαστικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς ακόμα δεν έχει ξεσηκωθεί η ΕΣΥΑ και οι δημοσιογραφικές ενώσεις mm-hmm. με τη συγκεκριμένη διάταξη. Και αυτό γιατί το ζωντανό δικαστικό ρεπορτάζ από το ποινικό ακροατήριο, δηλαδή η ζωντανή ανταπόκριση από το ποινικό ακροατήριο, είναι αυτή τη στιγμή υποδιωγμό με την διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται η μετάδοση της δίκης με ολικό ή μερικό τρόπο, καθιονδήποτε τρόπο. Ίσχυε μέχρι τώρα, κύριε Καμπαγιάννη, δεν ίσχυε μέχρι σήμερα για τηλεόραση, ραδιόφωνο και αυτά? Το διαδίκτυο προστατεύει τώρα, έτσι δεν είναι? Ίσχυε μια διάταξη η οποία ήταν από το 2002 και πολύ πιο ορισμένη, γιατί τι έλεγε? Ότι απαγορεύεται η τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση. Δηλαδή αναφερόταν ρητά στην μετάδοση ήχου και εικόνας. Έχουμε τώρα μια καινούργια διάταξη η οποία λέει ότι απαγορεύεται η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο. Και στη συνέχεια βάζει ένα ιδίως και βάζει την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Άρα ουσιαστικά μπορεί να γίνουν πολλές ερμηνείες. Γιατί, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Βορύδη το πρωί, υπερασπιζόμενος στη συγκεκριμένη διάταξη, να λέει «Μα δεν άλλαξε κάτι, απλά στις πρώτες δύο εκδοχές δεν υπήρχε το διαδίκτυο λόγω του χρόνου του νομοθετήματος, του πότε νομοθετήθηκε οι συγκεκριμένες διατάξεις, πότε νομοθετήθηκαν, και τώρα απλά υπάρχει και η πραγματικότητα του διαδικτύου και την συμπεριλάβαμε». Άρα αυτό που λέτε εσείς διαφέρει πάρα πολύ από την εκδοχή που έδωσε ο κύριος Βορύδης. Σε τι διαφέρει? Δεν είναι το τι λέω εγώ. Είναι ότι ήδη στο τριμελές πλημελιωδικείο Μυτιλήνης, σε μια υπόθεση η οποία ήταν σημαντική εκεί για το νησί, για το ρατσιστικό πογκρόμ που είχε γίνει στην πλατεία Σαπφούς, απαγόρευσε την παρουσία παρατηρητών οι οποίοι έκαναν ζωντανή ανταπόκριση από τη δίκη. Και προσοχή, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριές μας. Ζωντανή ανταπόκριση δεν σημαίνει να κάνεις μετάδοση ήχου και εικόνας. Αυτό απαγορευότανε. Και όντως πραγματικά έπρεπε να υπάρχει ειδική απόφαση από το δικαστήριο. Μιλάμε για το ρεπορτάζ το οποίο κάνει ο δημοσιογράφος ή ο παρατηρητής, ο οποίος καταγράφει στον υπολογιστή του ή στο σημειωματάριό του το τι γίνεται, το τι διαμείβεται μέσα στο ποινικό ακροατήριο, και στη συνέχεια αναρτά αυτό το κείμενο σε έναν ιστότοπο, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Twitter, στο Facebook και ούτω καθεξής. Αυτό έρχεται τώρα η κυβέρνηση με μια διάταξη που έχει μια πολύ μεγάλη αοριστία στον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένη, να το απαγορεύσει. Και άρα γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι απαγορεύεται πλέον το ζωντανό δικαστικό ρεπορτάζ μέσα από το ποινικό ακροατήριο. Και η ερώτηση είναι γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Αυτό είναι το. Δηλαδή, οποιοδήποτε μας ακούει αναρωτιέται γιατί το κάνει αυτό. Κύριε Καμπαγιάννη, να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές σε αίθουσες, διοκόμενος συνήθως για δημοσιεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα, αν μπει κάποιος φωτογράφος για να τραβήξει την πρώτη του δικαστηρίου την εισαγγελία, δεν επιτρέπεται. Δεν συζητάω για την αποτύπωση. Αν αναφέρω οτιδήποτε εγώ, αυτό που λέτε με τις σημειώσεις,
Ναι. Με πάνε μέσα για προσωπικά δεδομένα, ότι κρατάω αρχείο και έχω προσωπικά δεδομένα. Αν δεν αλλάξουν αυτά, είναι τραγικές αποφάσεις αυτές. Προσέξτε, η αποτύπωση της εικόνας και η αποτύπωση του ήχου είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το ρεπορτάζ το οποίο κάνετε όμως, αυτό το οποίο αποτυπώνεται στις σημειώσεις σας ή αποτυπώνεται στον υπολογιστή σας και το αναρτάτε στο Twitter, στο Facebook, το στέλνετε στην εφημερίδα σας κτλ. Δεν είναι δυνατόν αυτό να απαγορεύεται και να ποινικοποιείται. Ποινικοποιείται πάει να πει ότι μέχρι 3 χρόνια φυλακή και ένα πολύ τσουχτερό χρηματικό ποσό σαν πρόστιμο. Επειδή θέλω να δω τη διάταξη πάντως. Αυτό έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. Στη διάταξη λέει οποιαδήποτε ανάρτηση στο Twitter ή στο Facebook ή μιλάει για την αναμετάδοση μέσω διαδικτύου μιας δίκης. Εγώ αυτό δεν έχω δει πραγματικά και είμαι λίγο μοκιάνεται αδιάβαση. Η διάταξη λέει απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση της δίκης με οποιονδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια βάζει ένα κόμμα και λέει ιδίως με τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο και οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο. Άρα καταλαβαίνετε από αυτό που σας λέω ότι είναι αρκούντος αόριστη στο έξ, δηλαδή, έτσι θεωρείτε ώστε να τα χωράει όλα. Μάλιστα. Γιατί την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η διάταξη όπως κατηγορεί η κυβέρνηση? Πώς το εκτιμάτε εσείς? Λοιπόν, ακόμα που αγωνίζεται τουλάχιστον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ το άκουσα με έκπληξη. Και το άκουσα με έκπληξη γιατί είδα τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Mm-hmm. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να θέσω το ερώτημα γιατί το ψηφίζει η κυβέρνηση. Ναι. Εσείς γιατί πιστεύετε? Θεωρεί η κυβέρνηση ότι το ζήτημα εμπιστοσύνης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους θεσμούς και το ζήτημα εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι κάτι που αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ναι. Έτσι. Μαζί με το δικό θεωρεί μας ότι αυτό θα λυθεί μέσα από το ότι θα μειωθεί η δημοσιότητα στην ποινική δίκη. Δηλαδή ότι αν τα κάνουν μεταξύ τους και πιο μυστικά θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Άρα κύριε Καμπαγιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, σε δίκες δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος ακόμη θα πω εγώ, με την έννοια του κοινωνικού συμφέροντος, παρατηρητήριο, το Golden Dawn Watch, το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής ή το παρατηρητήριο για τα απίστευτα πράγματα που ακούγονταν στη δίκη για την δολοφονία του Ζάκου Κωστόπουλου, δεν θα μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι η απόπειρα της κυβέρνησης, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργή είναι δυνατόν κατά την εφαρμογή αυτής της διάταξης να την εφαρμόσουν με έναν τρόπο τόσο σφιχτό, ώστε να μην επιτρέψουν την αποβολή των παρατηρητηρίων. Και αυτό γιατί τα παρατηρητήρια δεν κάνουν μετάδοση ήχου και εικόνας, κύριε Μελιγκόνη. Τα παρατηρητήρια βασίζονται στην δουλειά που κάνει ο παρατηρητής, στην καταγραφή στο σημειωματάριο ή στον υπολογιστή και στην ανάρτηση της ανταπόκρισης στον ιστότοπο. Και άρα γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργή είναι δυνατόν να δώσουν αυτή την λύση μέχρι η συγκεκριμένη διάταξη να καταργηθεί και να υπάρξει κατακραυγή για να καταργηθεί τόσο από τους δικηγορικούς συλλόγους όσο και από τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Μάλιστα. Ως μέλος πάντως της ΠΟΕΣΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο θα το θέσω. Γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Αν ισχύουν αυτά που λέτε, περιορίζεται και η ελευθεροτυπία και η δημοκρατία. Σας τιμά αυτό και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Καμπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, στα τη τσέπη.